Καλησπέρα σας αγαπητοί μου αδελφοί. Είναι πάρα πολύ βασικό το να γνωρίζουμε ότι ένας αγώνας για να γίνει χρειάζεται ο δικός μας σκόπος, η προσωπική μας μετάνοια και η γνώση η πνευματική που απαιτείται για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των καιρών. Δυστυχώς, ορισμένοι καταγίνεστε μόνο με τις προφητείες. Ορισμένοι περιμένετε την έκβαση των γεγονότων χωρίς οι ίδιοι να εμβαθύνετε στη μετάνοια, χωρίς να οργανώσετε την προσωπική σας ζωή στην προσευχή, χωρίς να κάνετε το ανθρώπινο. Και αυτό είναι το χειρότερο. Πολλά από αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι αρλούμπες. Αυτή την ώρα βγαίνει κάποιος ανώνυμα και λέει «Ερμήτης μοναχός, μήνυμα από εκεί». Γιατί εμείς δεν βγαίνουμε σαν ερημίτες μοναχοί να λέμε ανώνυμα μηνύματα, αλλά μας γνωρίζετε επώνυμα και φέρουμε την ευθύνη όσων λέμε. Μην ακούτε αυτά τα πράγματα από ανωνύμους που δεν ξέρετε ποιος είναι και τι είναι. Αν κάθε φορά που η Ελλάδα αντιμετώπιζε κινδύνους, περιμέναμε τις προφητείες, το είχαμε χάσει, αγαπητοί αδελφοί. Αυτό που λέω δεν απεμπολώ καθόλου τις προφητείες και δεν απεμπολώ καθόλου την προστασία του Θεού. Αλλά ο Θεός ενεργεί όταν ο άνθρωπος σκέφτεται στοιχειωδώς, λογικά και κάνει αυτό το οποίο απαιτείται από άποψη ανθρώπινης προσπάθειας. Το Θεός προστατεύει. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να καθόμαστε στις τηλεοράσεις μπροστά και όλη τη μέρα στον καναπέ και θα μας προστατεύσει ο Θεός. Αφήστε τις ανοησίες και οργανωθείτε, προσέξτε πάρα πολύ αυτές τις μπουρδολογίες που ακούω στο διαδίκτυο περί προφητιών και προφητείες και προφητείες και προφητείες και προφητείες, στο τέλος θα έχετε άσχημο τέλος. Κοιτάξτε να οργανωθείτε, κοιτάξτε εκεί στην αστυνομία λιγάκι να βάλετε μυαλό, γιατί βλέπω δεν έχετε ίχνος μυαλού. Κοιτάξτε λιγάκι στο σώμα του στρατού να δείτε το κίνδυνο ο οποίος έχει εισρεύσει μέσα στην Ελλάδα, διότι στο τέλος θα τα χάσουμε όλα. Ό,τι δεν χάσαμε για αιώνες θα τα χάσουμε μέσα σε λίγο καιρό. Λοιπόν, η καιρή είναι πάρα πολύ κρίσιμη, απαιτείται εγρήγορση, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και μη ζαλίζετε το κεφάλι σας με το τι λέει ο ένας και ο άλλος. Ο κάθε γέροντας ο οποίος θέλει να σας πει κάτι και να μιλήσει, να ξέρετε ποιος είναι και να βγει επώνυμα να πει αυτό το οποίο θέλει να πει και να μην λέει αόριστα και αφηρημένα προφητείες. Δεν θα ακούτε τον καθέναν. Αυτή την ώρα κινδυνεύουμε ως κράτος. Κινδυνεύουμε ως πολίτες. Δεν το καταλάβατε ακόμη τι συμβαίνει. Δεν καταλάβατε σε λίγο ότι θα έχουμε επεισόδια. Και ακούτε το ενός και το άλλο τις βλακίες. Προσέξτε πολύ αυτό το σημείο με τις προφητείες, διότι σας παρασύρουν στο να κοιμάστε όρθιοι. Και το να κοιμόμαστε οι Έλληνες όρθιοι δεν είναι ίδιον της φυλής μας. Ποτέ η φυλή μας δεν περίμενε τις προφητείες για να υπερασπίσει τα όσια και τα ιερά. Πάντοτε κάναμε το ανθρώπινο και όταν κάνουμε το ανθρώπινο τότε ενεργεί ο Θεός. Ο Θεός ενεργεί στον άνθρωπο ο οποίος σκοπιάζει, εργάζεται, μοχθεί, ενημερώνεται, πληροφορείται, αγωνίζεται. Τότε ενεργεί ο Θεός. Αυτή η θεολογία είναι που θέλουν ορισμένοι να περάσουν στον απλό λαό, ότι πρέπει να περιμένουμε για να γίνει η αναλαμπή, είναι μπουρδολογία. Η αναλαμπή θα γίνει όταν εσείς θα αγωνιστείτε, όταν θα μετανοήσετε, όταν θα κάνετε αποτύχηση να φύγετε από την αίρεση, η οποία είναι πιο σοβαρή αμαρτία από όλες, είναι ότι κοινωνείτε με κληρικούς οι οποίοι είναι φανερά στην αίρεση. Τι θα γίνει αυτό πάτερ και τι θα γίνει το άλλο πάτερ. Εγώ προφήτης παιδιά δεν είμαι. Εγώ βγαίνω και λέω στοιχειώδη απλά πράγματα που να καταλάβει ο απλός πολίτης. Δεν γίνεται αγώνας έτσι όπως το πάτε το θέμα.
Δυστυχώς με λυπεί πάρα πολύ αυτή η κατάσταση ότι ψάχνετε έτοιμες λύσεις. Ποτά. Και θα κάνει σε αυτό το κράτος ο Μητσοτάκης ό,τι θέλει θα κάνει. Δεν θα τους περάσει. Βγείτε στον αγώνα, είδε τα γεγονότα τρέχουν, είδατε με τις φωτιές τι έγινε. Δεν το προφήτευσα. Περίμενα κάποια πράγματα να συμβούν και τώρα σας λέω ότι θα έχουμε κι άλλα γεγονότα. Δεν προφητεύω όμως. Βλέπω να εισραίουν λαθρομετανάστες. Ξέρω την προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Τολού. Και από εκεί εξάγω το συμπέρασμα ότι θα έχουμε παιδιά περιπέτειες. Όταν βλέπω τόσους, όταν βλέπω να έχει γίνει η Αθήνα Καμπούλ, δεν χρειάζεται να προφητεύσω για το τι θα γίνει. Καταλαβαίνω τι θα γίνει. Διότι διαθέτω στοιχειώδη λογική. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει και αφήστε τις ανοησίες του ενός και του άλλου. Και αφήστε εκείνα τα προφητολόγια, τα τέρμονα. Προφητεία τάδε, προφητεία τάδε, προφητεία τάδε. Το μυαλό μας έχει γίνει κουρκούτι και μετάνοια δεν έχουμε και δεν ασχολούμαστε με να φυλάξουμε το σπίτι μας. Να σοβαρευθούμε. Αυτή η κατάσταση όπως εξελίσσεται με αυτές τις ατέρμονες προφητείες να πάει στην άκρη. Να το κλείσουν το στόμα τους οι προφητολόγοι και να ετοιμάσουν το λαό για αγώνα. Δεν έχει τελειωμό η κατάσταση με τις προφητείες. Και νομίζω ότι τίποτα δεν θα μπορέσει να αντισταθεί μπροστά στη βούληση του λαού. Εγώ προσωπικά χάρηκα πολύ και είδα πολύ πλήθος λαού. Έτσι, για να ξέρουμε απλά πράγματα τι θέλουμε και για να μην παρεξηγούμαστε αργότερα. Εμείς κάνουμε έναν κόπο. Μια ολόκληρη μέρα αφήνουμε τα πάντα και έχουμε υποχρεώσεις και όχι μόνο στα μοναστήρια μας, έτσι και τις προσευχές μας και τις εργασίες μας οικοδομικές, τα αφήνουμε όλα για να κατεβαίνουμε να σας στήριξουμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, λοιπόν, θα είμαι λίγο αυστηρός μαζί σας το εξής. Τώρα έρχομαι στα χαρμόσυνα, να σας πω και κάτι να γελάσετε. Καταρχήν χάρηκα πάρα πολύ με τον ενθουσιασμό του απλού λαού. Ξεκινήσαμε αυτές τις απλές ομιλίες, αυτά τα live, με το πιο απλό τρόπο έτσι να λέμε κάποιες σκέψεις μας, να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας με όλα αυτά που γίνονται. Κι όμως διαπιστώνουμε μια τόσο μεγάλη ανταπόκριση και μια τέτοια αγάπη από τον απλό λαό που πραγματικά μας καταπλήσει. Έσφιξα τα χέρια πολλών πιστών χθες και αγκάλιασα πολλούς ανθρώπους και το θεωρώ μεγάλη τιμή και χάρηκα όλος ιδιαίτερος με αυτή την αγάπη που εισέπραξε ο ίδιος. Ξέρετε, αν και εδώ στη Μητρόπολη μας έχουν απορρίψει εδώ και πολύ καιρό και μας έχουν και αργόμισθους, μόλον ότι δεν πράξαμε κάποιο αδίκημα το οποίο να μας κολλεί από την ιεροσύνη, η αποδοχή αυτή του πιστού λαού για μένα είναι η μεγαλύτερη αμοιβή. Αυτή η σφιχτή αγκαλιά των ανθρώπων και το άξιο σε αυτό που φωνάζει ο απλός λαός για μένα είναι η πιο ακριβή πληρωμή. Δεν θέλω τα χρήματα του λαού. Θέλω τις καρδιές των ανθρώπων. Εμένα αυτό με εκφράζει. Αυτό με κάνει να νιώθω πατέρας. Αυτό με κάνει να νιώθω ποιμένας. Αυτό με κάνει να νιώθω ότι η καρδιά μου συντονίζεται στην ίδια συχνότητα μαζί τους. Να έχω τις ίδιες ανησυχίες, να έχω τους ίδιους καημούς, τον ίδιο ενθουσιασμό, τη μεγάλη αυτή χαρά η οποία εκφράζεται μέσα από τον αγώνα. Και ακριβώς επειδή νιώθω αυτή τη μεγάλη χαρά και την ικανοποίηση, θα σας κάνω ένα μικρό δωράκι σήμερα. Θα σας πω κάτι. Ένα μυστικό που κανονικά δεν θα πρέπει να το πω, αλλά θα σας το πω για να σας ενισχύσω. Έχουμε μία πληροφορία. Θα φανεί αν είναι εκ του Θεού ή αν είναι πλάνη. Με 370 μέρες. Με 370 μέρες, διότι
κάποιος αδελφός διαμέσου της αμαρτωλότητός μου έλαβε την πληροφορία ότι θα έρθει αυτό που προσδοκάμε και περιμένουμε σε 70 μέρες. Του λέω μήπως είναι πλάνη. Μου λέει πάτερ, με γέμισες τόσο μεγάλη χαρά που μου το πες, που εγώ δεν το ένιωσα σαν πλάνη. Θα το δούμε. Κοντά είναι, 70 μέρες δεν είναι πολλές. Θα δούμε αν είναι τελικά πλάνη ή αν είναι αλήθεια αυτή η πληροφορία. Πάντως και ο αδερφός είναι ιδιαίτερα ευλαβή στην Παναγία και έχει καλή προσευχή και όχι τυπική προσευχή, έχει ουσιαστική προσευχή και τα συναισθήματα που ένιωσε δεν ήταν τρόμος, δεν ήταν φόβος, δεν ήταν ανησυχία, ταραχή, αλλά ήταν μια μεγάλη ανάπαυση και μεγάλη χαρά. Και ίσως και επειδή εγώ αποφεύγω συστηματικά να λέω ημερομηνίες και να προσδιορίζω συγκεκριμένα τα γεγονότα, και το βλέπει αυτό ο Θεός, διότι δεν θέλω να ξεσηκώνω άδικα και ψεύτικα τους αδελφούς, γι' αυτό λέω τι αισθάνομαι, αλλά πολλές φορές δεν λέω πράγματα βάζοντας σαφή χρονικά πλαίσια. Σας είχα πει ότι προσωπικά πιστεύω ότι μετά τα τέλη του Ιουλίου αλλάζει το σκυλιά και περνάμε σε μια άλλη φάση. Λοιπόν, αυτή είναι η πεποίθησή μου. Δεν είναι ότι γνωρίζω κάποια προφητεία ή προφητεύω. Ούτε καν γνωρίζω κάτι. Έτσι το αισθάνομαι και το λέω. Τώρα πλέον έχουμε και την πληροφορία συγκεκριμένα ότι θα έχουμε αυτό το διάστημα μετά τις 70 ημέρες κάτι το οποίο θα το δείτε ποιο είναι, αν θα συμβεί πραγματικά, αν δεν είναι σε πλάνη ο αδελφός που έλαβε διαμέσω της ταπεινότητός μου την πληροφορία. Λοιπόν, και θα δείξει όλη η κατάσταση. Πάντως, τα πράγματα προχωρούν για μεγάλες αλλαγές. Θα έρθουν τα πάνω κάτω. Και τα γεγονότα αυτά θα φανερώσουν την όλη τροπή που θα πάρει η κατάσταση και κοινωνικά και εθνικά και εκκλησιαστικά. Και να δω τότε πού θα βρεθούν όλοι αυτοί οι πολιτικοί και πού θα βρεθούν όλοι αυτοί οι εκκλησιαστικοί άρχοντες, οι μητροπολίτες και αρχιμανδρετάδες που έκλεισαν το στόμα τους και δεν μιλάνε. Εγώ λέει είμαι η επίσημη εκκλησία. Επειδή ο άλλος είναι μητροπολίτης είναι η εκκλησία. Και εμείς δεν είμαστε η εκκλησία για αυτούς, εμείς είμαστε πεταμένοι. Επειδή θέλουμε να κρατήσουμε την πίστη μας αμόλυντη από την αίρεσή τους, την αίρεση του οικουμενισμού. Αυτή είναι η εκκλησία που θέλουν να είναι στην αίρεση και εμείς που θέλουμε να κρατήσουμε στην ορθοδοξία δεν είμαστε στην εκκλησία. Αυτή είναι στην εκκλησία που αλλάζουν την ημέρα του εορτασμού του Πάσχα και εμείς που θέλουμε να κρατήσουμε το Πάσχα ημέρα Κυριακή, για αυτούς είμαστε εκτός εκκλησίας. Αυτοί που ψεκάζουν τους ναούς για να φύγει η μόλυνση κατά τη γνώμη τους και κλειδαμπαρώνουν τις εκκλησίες και δεν επιτρέπουν την προσκύνηση των Αγίων εικόνων και μοιράζουν σε αλουμινόχαρτα και σε σακουλάκια το αντίδωρο, αυτή είναι η εκκλησία. Και εμείς που θέλουμε να λειτουργούμε παραδοσιακά δεν είμαστε η Εκκλησία κατά τη γνώμη τους. Λοιπόν, θα δώσει ο Θεός και θα φανερωθεί ποια είναι η Εκκλησία. Πέρα των άλλων, η απήχηση που έχουμε οι αποτυχισμένοι στις καρδιές των απλών πιστών δείχνει ποιοι είναι στην Εκκλησία. Η πληροφορία που δίνουμε στους πιστούς να μας βλέπουν στον δρόμο άνθρωποι που δεν μας ξέρουν, όχι στο συλλαλητήριο. Έφευγα χθες από το συλλαλητήριο και άνθρωποι άσχετοι πέρα από το Λευκό τον Πύργο προς τα πέρα που πήγαινα να βρω ένα ταξί να πάω στη Τούμπα να πάρω το αυτοκίνητό μου, με φώναζαν πατέρα. Τι αισθάνθηκαν αυτοί οι άνθρωποι που δεν με έχουν δει ποτέ, δεν με γνωρίζουν καθόλου, να με φωνάζουν από μακριά πατέρα. Ξέρετε, ένιωσα δέος χθες.
Πόσα άτομα σταμάτησαν και μου φώναξαν πατέρα, τη λέξη πατέρα, όχι απλώς πάτερ. Όπως το λέει ένας άνθρωπος που είναι συνηθισμένος με τα πνευματικά και είναι κοντά σε μια ενορία, σε ένα μοναστήρι. Δεν ξέρω, για μένα δεν είναι απλώς μια ικανοποίηση αυτό. Είναι μια πληροφορία ότι ο Θεός αναγνωρίζει τον αγώνα μου, μόλον ότι είμαι άνθρωπος ταλέπορος και αμαρτωλός. Είναι επίσης για μένα μια πληροφορία από το Θεό ότι αναγνωρίζει τον αγώνα μου όταν έρχεται και μου λέει ο άλλος, ξέρεις πάτερ, ήρθες στον ύπνο μου το βράδυ και μου είπες κάνει υπομονή, σε 70 μέρες θα έρθει αυτό το οποίο θέλεις. Είναι μεγάλη παρηγορία για μένα και δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη. Μόλον ότι είμαι σαν τον όνο του Βαλάμ, πνευματικά, πολλές φορές ο Θεός με χρησιμοποίησε να μιλήσω σε ανθρώπους και ευχαριστώ για αυτό το Θεό και τον δοξάζω, διότι ενώ είμαι ανάξιος, με χρησιμοποιεί ως όργανό του. Και άλλοι με θεωρούν ότι είμαι εκτός της Εκκλησίας και ότι έχω κάνει σχίσμα, γιατί λέω αλήθειες, γιατί τους λέω αναγνωρίσατε τις αιρέσεις ως Εκκλησίες του Κολυβάρη, γιατί τους λέω είστε σχισματικοί που αναγνωρίσατε την ψευτοεκκλησία της Ουκρανίας και όχι την αληθινή εκκλησία της Ουκρανίας. Με θεωρούν εκτός εκκλησίας γιατί τους λέω ότι εξαπατήσατε το λαό κάνοντας το Πάσχα μέρα Σάββατο στις 9. Και το συνεχίζω να το λέω, είστε μεγαλύτεροι απατεώνες της εκκλησίας που εμπέζετε τον πιστό λαό του Θεού και το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι ο πακτολός των χρημάτων. Και χρηματίζεστε όχι μόνο από το δημόσιο κορβανά, αλλά χρηματίζεστε και από τα ταμεία των ενοριών, τα οποία ενώ δεν έχετε δικαίωμα να τα αξιοποιείτε προς ίδιον όφελος, το κάνετε. Γι' αυτό είστε απατεώνες. Και απατεώνες τέτοιοι χειρότεροι από τους γραμματείς και τους φαρισαίους, διότι διώκετε τους πιστούς μέσα από τους ναούς, διότι βγάζετε έξω από το ναό εν ώρα θείας λατρείας έναν άνθρωπο που δεν συμφωνεί μαζί σας. Έτσι. Και οδηγεί σε τραγικά αποτελέσματα. Και ήδη διχάσατε την κοινωνία, ήδη διχάσατε τις οικογένειες. Λοιπόν, πώς να μην σας πω απατεώνες, πώς να μην σας πω εχθρούς της Εκκλησίας, πώς να πω ότι το έργο σας είναι δημοκρατικό, ούτε καν ευαγγελικό δεν είναι το έργο σας. Είστε ξένοι και αλότροι του Χριστού. Και ισχυρίζεστε ότι εμείς δεν είμαστε στην Εκκλησία, πολύ απλά διότι δεν συμφωνούμε μαζί σας. Ας έχουμε κι εμείς ένα δικαίωμα να διαφωνούμε με κάθε τι στραβό που βλέπουμε και με κάθε τι που βλέπουμε το οποίο δεν συμφωνεί με το Ευαγγέλιο. Και όχι μόνο με το Ευαγγέλιο δεν συμφωνεί, ούτε και με την Ιερά Παράδοση συμφωνεί. Εμείς δεν θέλουμε να σφραγιστούμε. Αύριο μεθαύριο θα κλαίτε, αλλά δεν θα μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Θα πρέπει κάποιος να μείνει πίσω να ανάβει το καντήλι σας, αν και την πίστη σας στην πράξη την έχετε αρνηθεί. Δηλαδή ούτε καντήλι σας αξίζει να έχετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να είναι πικρά αυτά τα οποία σας λέμε, αλλά όπως τα πικρά φάρμακα θεραπεύουν, έτσι χρειάζεστε αυτή την ώρα τον λόγο τον οξύ, τον πικρό, για να συνέλθετε από τη μέθη που έχετε, διότι έχετε μεθύσει από την ειδονή και έχετε μεθύσει από το χρήμα, έχετε μεθύσει από την εξουσία και δεν ξέρετε ούτε τι θέλετε, και φέρνετε σε σύγχυση και τον πιστολό ο οποίος θέλει να μην αγνώσει και καθαρός. Αγαπητοί αδελφοί, εσείς μη πτω είστε. Έχετε την ελπίδα σας στο Θεό. Προσεύχεστε, μετανοείτε, νηστεύετε, αγωνίζεστε, αγρυπνείτε. Η Παναγία μας αγαπά και θα δώσει τη λύση. Όσο θα περνάει ο καιρός, θα επιβεβαιώνεται η κατάσταση για αυτό που λέγαμε σχετικά με την Εκκλησία, δηλαδή ότι η διοίκηση της Εκκλησίας δεν αποτελεί πλέον την Εκκλησία του Χριστού, αλλά είναι η συστημική Εκκλησία, δηλαδή η θρησκεία του Αντιχρίστου, η οποία συμπορεύεται με το κράτος σε μία φάση που πλέον φανερά οδηγούν τα κράτη τους λαούς τους υπό την ηγεσία του Αντιχρίστου.
Και ενώ επιβεβαιώνεται η κατάσταση αυτή, ότι πλέον έχουμε μια συστημική εκκλησία, ή να το πω πιο σωστά, μια θρησκεία του Αντιχρίστου, εσείς οι πιστοί άνθρωποι δεν έχετε ξεκαθαρίσει ακόμη μέσα σας το ότι η υπακοή σας σε αυτούς από εδώ και πέρα αποτελεί μία αρρωστημένη κατάσταση, η οποία μάλιστα θα σας οδηγήσει στην απώλεια. Θα χάσετε δηλαδή τη δυνατότητα της σωτηρίας εξαιτίας της αίρεσης. Δεν ξέρατε το τι συνέβη μέχρι το 2016 με τα διάφορα γεγονότα, τις διάφορες φάσεις εννοώ, που υπήρξαν για να οδηγηθεί η διοίκηση επισήμως στην αίρεση του οικουμενισμού. Να σας δικαιολογήσω, που δεν μπορώ να το κάνω, ότι δεν μάθατε για την αίρεση του οικουμενισμού σε σχέση με το κολυμβάρι. Δεν μάθατε επίσης για το ουκρανικό. Και με την αλλαγή της ώρας και της ημέρας της Αναστάσεως, δεν έχετε πλέον κάποια δικαιολογία για να συνεχίσετε να βρίσκεστε σε κοινωνία μαζί τους. Ακριβώς επειδή δεν θέλετε να καταλάβετε τα αυτονόητα, γι' αυτό και βασανίζεστε. Μερικοί ενώ θέλετε να πηγαίνετε στην εκκλησία, πηγαίνετε εκεί και εξοργίζεστε και αντιδράτε με άσχημο τρόπο, γιατί αυτό που βλέπετε δεν σας εκφράζει την ψυχή. Η ψυχή σας δεν αναπαύεται. Μου έλεγε το απόγευμα τώρα κάποιος κύριος από την Γερμανία, ήμουνα μέσα στην εκκλησία και είχα τέτοιο θυμό και τέτοια οργή, με εμπόδιζαν να προσκυνήσω την Άγια εικόνα. Αδερφέ μου, σε αυτή τη φάση γιατί να πας σε έναν ναό των οικουμενιστών, αφού έχουμε φανερά αίρεση. Εσείς ισχυρίζεστε ότι μικρά παιδιά μάθετε να εκκλησιάζεστε. Καλώς έγινε αυτό. Από μικρά παιδιά μάθατε να εκκλησιάζεστε. Ναι, όμως αυτή την ώρα δεν πάτε στην εκκλησία του Χριστού. Αυτή την ώρα πάτε στην αίρεση. Αυτή την ώρα έχουμε οικουμενισμό επισήμως. Θεσμικά έχουμε οικουμενισμό. Από τότε που έχουμε θεσμική εκτροπή με τη σύνοδο του Κολυβαρίου του 2016, με σφραγίδες και υπογραφές, πλέον έχει μπει η αίρεση στην εκκλησία επίσημα. Ενώ εισήλασε η αίρεση επίσημα μέσα στη διοίκηση της εκκλησίας, εσείς συνεχίζετε να διατηρείτε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στην αίρεση. Πώς λοιπόν να μην έχετε εκνευρισμό, πώς να μην έχετε ταραχή, πώς να μην γίνεστε ανωκάτω, όλα αυτά που γίνονται. Πλέον κρατήστε το Χριστό και απομακρυνθείτε από όλους αυτούς. Αποτυχιστείτε δηλαδή. Η αποτύχηση δεν σημαίνει φεύγω από την Εκκλησία, όπως μερικοί ανυπόστατα ισχυρίζονται και χωρίς επιχειρήματα. Αποτύχηση σημαίνει ξεχωρίζω τον εαυτό μου από την αίρεση, την οποία πρεσβεύουν οι κακοί ποιμένες την ώρα αυτή. Έχουμε ανάγκη λοιπόν να κρατήσουμε το Χριστό για να έχουμε μια αληθινή κοινωνία μαζί Του, εν πνεύματι Αγίου, διότι το Πνεύμα το Άγιο είναι που μας οδηγεί στον Ιησού Χριστό να τον δεχόμαστε ως Κύριο και Σωτήρα. Και αυτός πάλι μας αναφέρει στο Θεό Πατέρα και με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε την Αγία Τριάδα. Όταν όμως είμαστε μέσα στην αίρεση, δεν θα αναπαυθεί η ψυχή μας, δεν θα έχουμε χαρά. Καλύτερα να εκκλησιάζεστε πιο αραιάς αποτυχισμένους κληρικούς ή σε ορισμένους του πατρίου ορτολογίου, οι οποίοι είναι σοβαροί ποιμένες και δεν ζητάνε από εσάς, πολύ περισσότερο δεν ζητάνε από εσάς να αναμυρωθείτε. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι πάλι μορολογίτες. Μπορείτε λοιπόν να καταφύγετε ή σε αποτυχισμένους ή σε ιερείς του πατρίου ορτολογίου για να οικονομήσετε ως προς τα μυστήρια πνευματικά, να έχετε ανεφοδιασμό πνευματικό μέχρι το θέμα αυτό να λυθεί. Πιστεύω ότι θα λυθεί γρήγορα. Είναι προσωπική μου πεποίθηση σε αυτό. Δεν θα πάει πολύ. Κοιτάξτε, ήδη τα πράγματα προχώρησαν τόσο πολύ που θα επέμβει ο Θεός.
και μαζί με τους πολιτικούς θα φύγουν και οι εκκλησιαστικοί ηγέτες αυτοί. Θα έρθουν τα πάνω κάτω. Κάντε λιγάκι υπομονή. Βρείτε πνευματικούς αποτυχισμένους να εξομολογήσετε. Κοινωνήστε όσο είναι καιρός, τώρα, γιατί μετά δεν θα μπορείτε ούτε να κοινωνήσετε. Και θα σας κοστίσει πάρα πολύ αυτό. Δυστυχώς, ορισμένοι δεν θέλετε να καταλάβετε τα αυτονόητα. Πιπιλίζετε την καραμέλα περί υπακοής. Στα συλλαλητήρια, στις διαμαρτυρίες που έγιναν στις διάφορες πόλεις, είδατε εσείς κληρικούς από αυτούς τους ποιμένες στους οποίους κάνετε υπακοή, δεν καταλάβατε ότι συμβαδίζουν με το σύστημα του Αντιχριστού? Δεν καταλαβαίνετε ότι ενεργούν συμβατά με τους νεοταξικούς? Δεν καταλάβατε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αχριστεύσει παντελώς τον εαυτό τους και έχουν φύγει από την Εκκλησία του Χριστού κάνοντας Πάσχα το Μέγα Σάββατο στις 9. Τότε αγαπητοί αδελφοί, στάξτε τη στίχη σας όταν ακολουθείτε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι τελικά σας απομακρύνουν από την Εκκλησία του Χριστού, σας απομακρύνουν από το Ευαγγέλιο και από την Ιερά Παράδοση. Δεν έχετε πλέον δικαιολογία λέγοντας ότι εσείς κάνετε υπακοή. Η υπακοή έχει και μία πνευματική λογική. Κάνουμε υπακοή σε αυτούς που ακολουθούν το Ευαγγέλιο και σε αυτούς που εφαρμόζουν το Ευαγγέλιο. Δεν κάνουμε υπακοή σε αυτούς που αρνούνται το Χριστό με τη ζωή τους. Και η δασκαλία τους δεν ταυτίζεται με την δασκαλία του Ευαγγέλιου και της Ιεράς Παραδόσεως. Έτσι λοιπόν έχω να σας πω, όλους εσάς που από τη μια κατατρίχεστε από το φόβο, από την άλλη βασανίζεστε διότι δεν σας εκφράζουν τα λεγόμενα αλλά και τα πρατώμενα, τα έργα των κληρικών αυτών μέσα στις ενορίες της συστημικής εκκλησίας, ότι δεν αναπαύεστε γιατί δεν είστε έτοιμοι και δεν θέλετε να κάνετε ένα βήμα να προχωρήσετε πνευματικά, να αρνηθείτε όλη αυτή την κατάσταση η οποία σας οδηγεί μακριά από τον Χριστό. Είναι καιρός να βγούμε σε ομολογία. Είναι καιρός να βγούμε σε αγώνα. Αν ακόμη δεν το καταλάβετε και δεν θέλετε να ξεβολευτείτε, διότι τελικά σας κοστίζει αυτό, δεν θα μπορέσετε να κάνετε κάτι. Και βασανίζεστε και βασανίζεστε και μέσα σας τρώγεστε κατά κυριολεξία. Και τι θα κάνουμε και θα μας διώξουν από τη δουλειά και ζείτε με ένα πανικό διότι ακριβώς δεν έχετε πίστη στην πρόνοια του Θεού. Πού είναι η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού? Θα μας αφήσει ο Θεός να χαθούμε? Δεν βλέπει ο Θεός τη ζωή μας? Δεν βλέπει ότι έχουμε ανάγκη εργασίας? Δεν βλέπει ότι έχουμε οικογένειες? Γιατί τόση απιστία? Γιατί τόση μικροψυχία? Και δεν έχουμε το κουράγιο και το σθένος να βγούμε μπροστά να αντισταθούμε? Αν όλοι είχατε μία πνευματική λογική και βγαίνατε μπροστά με δύναμη, δεν θα μπορούσαν αυτοί να κάνουν τίποτα. Ούτε πολιτικοί, ούτε εκκλησιαστικοί άρχοντες. Αλλά εσείς δεν θέλετε να αντισταθείτε. Και ακριβώς επειδή δεν θέλετε να αντισταθείτε, τελικά το πληρώνετε με όλη αυτή την ταραχή που έχετε, το άγχος που έχετε, το φόβο που σας κατατρίχει ότι θα χάσετε τις εργασίες σας και λόγω του ότι δεν έχετε εσωτερική ανάπαυση. Δεν έχετε εσωτερική ανάπαυση διότι το Πνεύμα του Θεού δεν αναπαύεται μέσα σας. Πώς να αναπαυθεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην ψυχή σας από τη στιγμή που είστε στην αίρεση και λέτε ότι κάνετε υπακοή? Μεγαλύτερη ανοησία δεν υπάρχει από αυτό. Να λέτε ότι κάνετε υπακοή και να ακολουθείτε την αίρεση. Και λέτε ο δικός σας ο πνευματικός πατέρας δεν είναι αιρετικός. Μα αιρετικός δεν είναι μόνο κάποιος που είναι αιρετικός στα φρονήματα. Αιρετικός είναι και αυτός που ενώ δεν έχει αιρετικά φρονήματα, κοινωνεί με την αίρεση. Τελεί σε κοινωνία μαζί τους. Αφού πηγαίνει μαζί τους, τους μνημονεύει, δεν είναι στην αίρεση. Πού βρίσκεται? Λοιπόν, μαζί με αυτούς, αφού τους ακολουθείτε, και αφού εκκλησιάζεστε εκεί που μνημονεύονται οι αιρετικοί επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι και πατριάρχες και εσείς μαζί είστε στην αίρεση. Μπορείτε να φανταστείτε την εποχή που δεν έμεινε ούτε ένας ορθόδοξος ναός στην Κωνσταντινούπολη
και κάλεσαν τον Άγιο Γρηγόριο τον θεολόγο να δώσει το θεολογικό του αγώνα, μπορείτε να φανταστείτε τους πραγματικά ορθόδοξους ποιμένες να προτρέπουν το λαό να εκκλησιάζεται στις εκκλησίες των αριονοφρόνων? Εσείς πώς το κάνετε αυτό? Δηλαδή άλλαξε η εποχή τώρα από τότε ως προς την αντιμετώπιση της αιρέσεως? Μπορείτε να δικαιολογείτε τον εαυτό σας και εκκλησιάζεστε ακόμη εκεί? Αυτά, αγαπητοί αδελφοί, όχι απλώς είναι τραγικά πράγματα, είναι τραγελαφικά. Είναι να κλαίει και να γελάει κανείς και με την κατάσταση των κληρικών και με τη δική σας κατάσταση, η οποία τελικά δεν ξέρετε τι θέλετε. Δεν ξέρετε τι θέλετε, διότι αν ξέρατε τι θέλετε, θα κάνατε έναν αγώνα. Ποιος είναι ο αγώνας σας αυτή την ώρα για την πατρίδα? Ποιος είναι ο αγώνας σας αυτή την ώρα για την εκκλησία? Κάποιοι θυσιάστηκαν. Στη διαχρονική πορεία του ελληνισμού και της ορθοδοξίας θυσιάστηκαν, σφαγιάστηκαν άνθρωποι. Ποιος είναι ο δικός σας ο αγώνας όταν δεν σηκώνεστε από τον καναπέ να πάτε σε μια διαμαρτυρία? Όταν δεν ξεκόπτετε από έναν κληρικό που δεν έχει τα κότσια να βγει μπροστά και να κάνει ομολογία πίστεως και συνεχίζετε και τον ακολουθείτε? Αυτός είναι ένας βοσκηματώδης τρόπος αντιλήψεως. Γι' αυτό και κάποιοι δικαιολογημένα σας λένε πρόβατα. Είστε πρόβατα. Και πώς να αλλάξει αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα με τους πολιτικούς και με ένα τέτοιο τρόπο διακυβέρνησης, όταν υπάρχει αυτή η νοοτροπία, αυτή η βλακώδης νοοτροπία, και θέλετε να συμπλέετε πάντοτε με ό,τι σας βολεύει, με τους πολιτικούς και τους εκκλησιαστικούς ταγούς? Δεν σας αθώνω. Για το όλο θέμα έχετε ευθύνη και έχετε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Διότι τελικά, πείτε μου, ποιος είναι ο αγώνας σας? Και με παίρνετε πολύ τηλέφωνο και μου λέτε, πάτερ, και τι να κάνουμε και τι να κάνουμε, και μόλις σας λέω να κάνετε αποτύχηση, να ξέρεις, εγώ έμαθα από μικρό παιδάκι να πηγαίνω στην εκκλησία. Ναι, εντάξει, πολύ καλά έμαθες να πηγαίνεις από μικρό παιδάκι στην εκκλησία. Αλλά τώρα δεν πηγαίνεις στην εκκλησία του Χριστού. Πηγαίνεις εκεί πλέον που μπήκε φανερά το θηρίο, η αίρεση. Εκεί που κυβερνάει ο Αντίχριστος πηγαίνεις τώρα. Και δεν θέλεις να αντισταθείς και δεν θέλεις να το καταλάβεις. Και το πάμε, το ξανά πάμε, το ξανά πάμε, 5 χρόνια λέμε ότι έγινε η σύνοδος του Κολυμβαρίου. Πώς πρέπει να το πούμε διαφορετικά? Θέλετε και σας πιέζουνε. Πιέστε τους εσείς, αντί να σας πιέζουν αυτοί, πιέστε τους εσείς να σας απομακρύνουν από τις εργασίες σας. Άλλωστε μπορείτε να κάνετε προσφυγές. Αν όλοι μαζί έτσι αντιστεκόσασταν, τίποτα δεν μπορούσε να σας κάνουν. Το Σεπτέμβριο που θα έρθει, θα χάσετε τις δουλειές σας. Και με τη λογική αυτή το βάλατε στα πόδια. Σας κλαίω, αγαπητοί αδελφοί. Βλέπω πόσο κακομοίρηδες είστε. Δεν έχετε αγωνιστικό φρόνημα καθόλου. Αφήνετε τους αδελφούς σας που αγωνίζονται είτε στα νοσοκομεία, είτε στις υπηρεσίες, είτε στα σχολεία, τους αφήνετε μόνος, ο καθένας θέλει να βολευτεί. Τι να σας πω. Όταν έχουμε τέτοιο φρόνημα, καλά να πάθετε. Δεν χαίρομαι. Είναι φρόνημα αυτό? Βολεμένοι άνθρωποι. Εγώ δεν θα σας πω βολεμένους, θα σας πω φτηνούς ανθρώπους. Έχετε χάσει την αξιοπρέπειά σας. Έχετε χάσει το κύρος σας. Είστε απάτριδες. Δεν αγαπάτε την Ορθοδοξία. Δεν κάνετε αγώνα. Λοιπόν, μην περιμένετε από μένα ωραία λόγια να ακούσετε. Εγώ θα σας πω προδότες. Προδότες της πίστεως και προδότες πατρίδος. Και αλίμονο αν οι Έλληνες ήταν έτσι, σήμερα δεν θα είχαμε τίποτα. Αλλά ότι δεν χάσαμε αιώνες, το χάσαμε με τη γενιά τη δική σας, η οποία δεν θέλει να ξεκολλήσει από τον καναπέ. Πώς να δικαιολογηθείτε, τι έχετε να πείτε? Δείξτε μου ένα στοιχείο, ένα έργο που δείχνει ότι κάνετε αγώνα. Δεν έχετε κάτι. Λοιπόν, λυπάμαι πολύ και ντρέπομαι πραγματικά, διότι σήμερα οι Έλληνες και οι πραγματικά Ορθόδοξοι σπανίζουν. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις.
Υπόλοιποι όμως, αγαπητοί αδελφοί, μην αποκάμνετε. Όσοι λιγότεροι μένουμε, τόσο πιο πολύ αξία έχει ο αγώνας μας. Να χαίρεστε, να εφραίνεστε που θέλουμε να κάνουμε αυτόν τον αγώνα με τη χάρη του Χριστού και να κρατήσουμε την ομολογία. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.